Δύο αμαρτήματα συνήθως δεν ομολογούν οι άνθρωποι όταν ερωτηθούν. Αν το πούν μόνοι, τα πούν μόνοι τους, αν τα πούν μόνοι τους, σημαίνει έχουν επίγνωση. Εάν ερωτηθούν, ποτέ δεν τα ομολογούν. Όχι να ερωτηθούν από τον κόσμο, αλλά από τον πνευματικό. Έχω φτάσει σε απόγνωση στο σημείο αυτό. Έχω μετέλθει πολλά τεχνάσματα για να βγάλω αυτόν τον τρόπο, να βγάλω την ομολογία από τους ανθρώπους. Είναι δύο ερωτήματα. Το ένα θα μας απασχολήσει, ελπίζω, την ερχομένη φορά. Είπατε ψέματα, εγώ ποτέ. Μα ποτέ στη ζωή σας. Να ξεμολογείτε σε ρηπίν για πρώτη φορά. Μα ποτέ ψέματα, θα σας πω ότι δεν έχω πει ψέματα. Και το άλλο, μήπως κατηγορείτε. Εγώ κάθομαι στο σπίτι μέσα, ποιο να κατηγορήσω. Δεν κατηγορώ κανέναν άνθρωπο. Σας βεβαιώνω, όσο να επιμείνω, να τσακωθώ και να γίνω αντίδικος του εξομολογουμένου, επιμένει ότι δεν κατηγορεί κανέναν. Κανέναν. Σημαίνει λοιπόν ότι η νόσος είναι διδιάκριτος. Δεν μπορεί ο άρρωστος να δει την αρρώστια του. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι φάρμακα μπορούμε να επιθέσουμε. Καταρχάς, εφόσον η κατηγορία, θα πάμε στο αιτιολογικό, είναι γέννημα του μίσους, και μίσος δεν γεννά την κατηγορία, δηλαδή απουσία της αγάπης, προφανώς το φάρμακο δεν θα είναι παρά η σπουδή μας, η φροντίδα μας να τρέξουμε γρήγορα, να αποκτήσουμε αγάπη. Ακόμα, μάλιστα για το θέμα της αγάπης, θα έλεγα να κάνουμε προσευχή, να πιέζουμε τον εαυτό μας, να αγαπήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Να αγαπήσουμε τον εχθρό μας, με κάθε τρόπο. Γιατί αν πιέζουμε τον εαυτό μας να τον αγαπήσει τον εχθρό μας, δεν τον κατηγορούμε. Δεύτερα, η καταλαγιά ακόμα γεννιέται από τη σύγκριση του εαυτού μας με τον πλησίον μας, που σας είπα προηγουμένως. Αλλά για να μην γίνει αυτή η σύγκριση, θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουμε ταπείνωση. Πρέπει να υπάρχει η παρουσία της ταπεινώσεως. Η παρουσία της ταπεινώσεως θα εμφανιστεί με δύο βασικά στοιχεία. Είναι η αυτογνωσία και το πένθος. Τι είναι η αυτογνωσία? Είναι και θέμα ασκήσεως, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Να μάθω με τον εαυτό μας να βλέπει τον εαυτό του. Δηλαδή, μην κοιτάζουμε πάντα προς τα έξω, αλλά να κάνουμε και προς τα μέσα. Μην βλέπουμε τι κάνει πάντα ο άλλος, αλλά τι κάνουμε και εμείς. Όταν βλέπουμε κάποιον να κάνει κάτι, να πούμε στον εαυτό μας, μήπως εσύ είσαι καλύτερος. Σημαίνει ότι κάνω άσκηση να δημιουργήσω αυτογνωσία. Όσο περισσότερον αυτογνωσία διαθέτω, τόσο ο λιγότερο θα κατηγορώ τους άλλους. Αλλά η αυτογνωσία θα μου φέρει πολύ άσχημα πράγματα. Κάπου βλέπω, τι ελπίδα φορά σημεία αυτά. Βλέπω ανθρώπους που έρχονται να πούν, να καταθέσουν ότι είναι πολύ φτωχοί στην πνευματική του ζωή. Το λένε με ειλικρίνεια πραγματική. Βλέπουν τη φτώχεια τους. Βλέπουν ότι έχουν μπροστά τους πάρα πολύ δουλειά να κάνουν και δεν ξέρουν πότε θα τη φτιάξουν τη δουλειά αυτή. Ποια δουλειά? Την πνευματική ανοικοδόμησή τους. Και τους βλέπετε πενθούν, οδύρονται. Έτσι η αυτογνωσία γίνεται το πένθος. Μα ένας άνθρωπος που έχει πένθος, σας ρωτώ, του μείνει καιρό να βγαίνει να κατηγορεί? Πάρτε μια γυναίκα που πέθανε ο άνδρας της, πέθαναν τα παιδιά της, κλέφτει ο δρόμος στο σπίτι της. Της μείνει καιρό να πηγαίνει στα σπίτια να κοτσομπολεύει? Δεν μένει καιρό. Δεν μένουν περιθώρια. Γι' αυτό η ταπείνωση που γεννά την αυτογνωσία και το πένθος είναι θαυμάσιο φάρμακο. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης ότι 100 χρόνια να ζήσεις και δάκρυα τόσα πολλά να χύσεις που να σχηματίσεις έναν Ιορδάνη ποταμό μπροστά σου, δεν θα πεις ότι
θα επαρκέσουν αυτά για να φροντίσεις για τη σωτηρία σου. Συνεπώς, πώς θα σου μείνουν περιθώρια για να κάθεσαι να βλέπεις τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος? Και λέγει ο αυτός πατήρ, επεσημινάμουν πένθος τι ουσιόγρονεν αυτό ίχνος καταλαλιάς ή κατακρίσεως. Επεσήμενα το πένθος, το είδα και δεν βρήκα μέσα ίχνος κατηγορίας ή καταλαλιάς. Διότι εκείνος που πενθεί, πενθεί κατά Θεόν, αυτός δεν μπορεί να πηγαίνει με κατηγορία. Ακόμη κάτι πολύ σπουδαίο, αγαπητοί μου, θα έλεγα αυτό να κρατήσουμε μόνο από όλη την ομιλία, θα είμαι ευτυχής, διότι είναι ισχυρότατο επιχείρημα. Μη λανθανέτωσε, μη δε τούτο, μη σου ξεφύγει ούτε αυτό. Και πάντως εκλείψεις του μη κρίνει τον πτέοντα. Οπωσδήποτε λέγει, θα ανανύψεις στο να μη κρίνεις εκείνο που φταίει. Τι? Ιούδας εν το χωρό των μαθητών είναι. Ο Ιούδας ήταν στο σύνολο, των χωρών, των όμιλων των μαθητών. Ο δε ληστής εν το χωρό των θανετών. Και ο ληστής ήταν στον όμιλο των εγκληματιών. Και θαύμα, θαύμα, πώς σε μια ροπή αντικαταλλαγή για εγώ, ναι? Περίεργο, καταπληκτικό, θαυμαστό. Πώς με μια στιγμή, με μια ροπή, με μια κίνηση τα πράγματα άλλαξαν. Ο Ιούδας να πάει στην κόλαση και ο ληστής να πάει στον παράδεισο. Έτσι λοιπόν, εκείνον που σήμερα κατηγορείς, αυτός να μετανοήσει και να πάει στον παράδεισο, και εσύ που είσαι ο κατηγορός σου να βρεθείς στην κόλαση. Σας λέω ειλικρινά, μόνο αυτό, αγαπητοί μου, να κρατήσουμε. Ιούδας και ληστής, που λέει και ένα ωραίο τροπάριο στην έκτη ώρα όταν έχουμε τις μεγάλες αρακοστήρες, που βρέθηκε η ζυγός ο σταυρός. Ζυγός ο σταυρός, ο σταυρός του Χριστού ζυγός, πραγματικά. Τον έναν τον κατάγει στον άδη, τον άλλον τον ανάγει στον παράδεισο. Και βέβαια εκεί αναφέρεται στον ληστήν τον ένα και τον άλλον. Αλλά θα λέγαμε, γιατί όχι και τον μαθητή, τον Ιούδα, ο ένας πάει στον άδη, ο άλλος πηγαίνει εις τον παράδεισο. Αυτό μόνο να έχουμε πρόοφθαλμα, νομίζω θα γλιτώσουμε από την κατηγορία. Και ένα τρίτο, αγαπητοί μου, είναι η μνήμη του θανάτου. Λέγει η Παλαιά Διαθήκη, ο Παλαιός Νόμος, με μνησό τα έσχατά σου και ούτε αμαρτήσει στον αιώνα. Θυμήσου ότι θα πεθάνεις και δεν θα αμαρτήσεις ποτέ. Και η εικόνα της κρίσεως και του κριτού, ότι θα δώσουμε λόγο εις τον Θεό δια την καταδίκη που κάναμε στον άλλον. Και μάλιστα όταν ο Χριστός λέγει σαφώς, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Μη κρίνετε για να μη καταδικάσετε με την κατηγορία, για να μη καταδικαστείτε κι εσείς κατά την κρίση.